Γιώργο, φύγει από τη μέση, ρε Γιώργο. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 72 χρόνια ακριβώς, ο Έλληνας για μία ακόμη φορά ξύπνησε μέσα από τον Λεωνίδα, μα τότε, πιο λακωνικός από ποτέ άλλοτε, έκλεισε το μολόν λαβέ σε τρία γράμματα. Όχι. Πριν από 72 χρόνια δεν υπήρχε κανένας Έλληνας, μεγάλος ή μικρός, νέος ή γέρος, άντρας ή γυναίκα, που να σκεφτεί αν έπρεπε να κάνει το καθήκον του. Όλοι μαζί ξεκίνησαν για την εθνική αντίσταση. Τα ιστορικά γεγονότα λίγο πολύ γνωστά. Προάγγελος του πολέμου, η βήθηση του ελληνικού εντορπιλικού Έλλη στις 15 Αυγούστου του 1940. Δύο μήνες μετά, στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας 28 Οκτωβρίου 1940, ο Ιταλός πεζοχθής στην Αθήνα Γκράτσι επισκέπτεται στην οικία του Πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη Μεταξά
και το επιδίδει τελεσίγραφο με το οποίο ζητούσε εντός τριών ωρών τη διέλευση και στάθμιση των Ιταλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα. Οι Έλληνες απορρίπτουν το Ιταλικό τελεσίγραφο. Και αρχίζει έτσι η Ιταλική επίθεση κατά της Ελλάδας στο αλβανικό μέτωπο, την ώρα που ο λαός, διαδηλώνοντας τους δρόμους της Αθήνας κατά της Ιταλίας, τρέχει με ενθουσιασμό να καταταγεί και να πολεμήσει το μέτωπο. Τα γεγονότα που σχετίζονται με αυτόν τον πόλεμο είναι γεγονότα που χτίστηκαν με τον ηρωισμό και την αυτοθυσία όλων των Ελλήνων. Κανείς δεν έλειψε από τη μάχη. Κανείς δεν δίλιασε τον πόνο. Κανείς δεν καταδέχτηκε να παραδοθεί. Ο Έλληνας τον Οκτώβριο του 1940, σε μια εποχή που στην Ευρώπη η μπότα του φασισμού έκοπε κάθε σκέψη ελεύθερης ανάσας, δήλωσε παρόν στην ιστορική του κληρονομιά και τεκμηρίωσε με συνέπεια τη συνέχεια του ελληνισμού. Γιατί όλοι οι σαν γνήσιοι απόγονοι του Λεωνίδα, του Κολοκοτρώνη και κάθε Έλληνα πολεμιστή που άφησε την ψυχή του και έγραψε το όνομά του με αίμα στις σελίδες ελληνικής ιστορίας. Και ενώ οι Έλληνες φάνηκαν να υποδηλώνονται στους κατακτητές και να στερούνται τα πάντα, αυτός ο ίδιος λαός αντιστάθηκε με νύχια και δόντια και κατάφερε να αποκτήσει πάλι το ανάστημα που του αρμόζει. Σήμερα λοιπόν, μετά από 72 χρόνια, καλούμαστε να θυμηθούμε το έπος του 1940, όχι γιατί το έχουν τόσο ανάγκη οι ψυχές των ηρώων του τότε. Αυτοί είναι πλέον αθάνατοι. Μα κυρίως γιατί εμείς νιώθουμε την ανάγκη να πιαστούμε από μεγάλες ιδέες και ιδανικά και ίσως πιο πολύ από ποτέ άλλοτε να υψώσουμε το ανάστημά μας σε κάθε ξένο ή εγχώριο που επιβουλεύεται την εθνική υπόσταση της Ελλάδας και να βροντοφωνάξουμε όχι. Σήμερα, σε έναν κόσμο που οι επιχειρήσεις δοκιμάζουν τα όπλα τους αμάχους για να ελέγξουν την αποτελεσματικότητά τους, που οι μεγιστάνες του πλούτου ποτάζουν στον οικονομικό μας αφανισμό, που οι λέξεις πατρίδα, Ελλάδα, εθνική κυριαρχία, για τις οποίες έριξαν το αίμα τους οι γονείς μας το 1940, χάνουν την αξία τους στο βήμα της οικονομίας, της παγκοσμιοποίησης των συμφερόντων. Σε μια κοινωνία που οι νέοι μας δεν βλέπουν πρότυπα, που μαστίζει η ανεργία, που οι αυτοκτονίες και τα ψυχολογικά προβλήματα αυξάνονται καθημερινά, που το ίδιο το κράτος δηλώνει ότι τα μέτρα που παίρνει είναι άδικα, που το δημόσιο χρήμα χάνεται και κανένας δεν είναι ένοχος. Την ώρα αυτή τη δύσκολη, την ώρα εφαλτήριο, την ώρα των μηνυμάτων, την ώρα της αναγέννησης, την ώρα σταθμού στην ιστορία του έθνους, την ώρα διαπραγμάτευσης της εθνικής μας κυριαρχίας, εμείς τι κάνουμε, ποιοι είμαστε, πού πάμε, ποιες είναι οι ευθύνες μας απέναντι στο τελευταίο απόμαχο του 40 με τα κομμένα από τα κρυοπαγήματα και τα δυο του πόδια. Είναι ανάγκη στη λέλαπα αυτή να σταθούμε όρθιοι, να αγωνιστούμε, να σκεφτούμε, να φωνάξουμε όχι, μέχρι εδώ. Απαιτούμε ένα καλύτερο αύριο. Γιατί μπορεί να μένουμε προς το παρόν σχεδόν βουβοί στην άνευ φόρων παράδοση της χώρας μας, στους ξενόφερτους κατακτητές, μας θυμηθούμε όλοι τα λόγια του Γιάννη Ρίτσου που μας ψυχογραφεί τονίζοντας. Τούτος ο λαός αφέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει και όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και από τους τάφους ξεκινάν όλοι οι νεκροί του αγώνα και μπαίνουν πάλι στη σειρά με σιδερένιο γόνα. Και τούτο το περήφανο, το άμετρο ψυχομέτρη, μόνη σημαία το φως κρατεί, μόνο σπαθεί τα λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατάθεση Στεφάνου. Ο Μικροπολίτης Αχαρνών Ηλίου και Πετρουπόλεως, κύριος Αθηναγόρας. Για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, κύριος Αλέξης Μητρόπουλος.
Για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Δαμάσκος. Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών, για τις Δημοτικές Παρατάξεις, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Ντούρος. Ένοπλες δυνάμεις. Ελληνική Αστυνομία, ο αστυνομικός υποδιευθύντης κ. Κουμπούνης Βασίλης, Β' Υποδιεύθυνσης Δυτικής Αττικής. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Αχαρνών, η αναπληρώτρια διευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και διευθύντρια στο 7ο Δημοτικό Σχολείο, κυρία Εφροσύνη Ηλιώτου. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Αχαρνών. Ο εκπρόσωπος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διευθυντής του 9ου Γυμνάσιου Αχαρνών, κ. Λαμπρινός Πλατυπόδης. Νομαρχιακή Οργάνωση Βόρειας Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Παναγιώτης Λουμάκος. Εκπρόσωπος. Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας, ο κύριος Νικόλαος Στρατιδάκης. Πανελλήνια Ένεση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Δεν έμεινε κανένας. Σύλλογος Πελοποννήσων Αχαρών, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Σύλλογος Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού, ο Γενικός Γραμματέας κύριος Χρήστος Βασιλόπουλος. Σύλλογος Κανιωτών Λεκανοπεδίου Αττικής. Τώρα παρακαλώ να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή ως ελάχιστο χώρο τιμής στους αθάνατους νεκρούς. Συγγνώμη. Η Λέα Χαρνών, ο πρόεδρος, όχι, ο κύριος Φυτάς, συγγνώμη, αντιπρόεδρος, ο κύριος Μουστακάπος. Και τώρα θα τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή ως ελάχιστο χώρο τιμής στους αθάνατους νεκρούς μας.